Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο γλυκάκι. Θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ νόστιμο γλυκό και εύκολο με το τσουρέκι που μας έχει περισσέψει. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε και πώς θα το ετοιμάσουμε. Ας δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτό το τόσο νόστιμο γλυκό. Θα χρειαστούμε φέτες τσουρεκιού, 3 σκούπες γάλα, είναι 750 ml, μισή κούπα ζάχαρη 100 γραμμάρια, μισή κούπα νησεστέ 65 γραμμάρια, 40 γραμμάρια βιτάμ, ένα κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας, 125 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, 1 πέμπτο της κούπας γάλα είναι 50 ml και 3 τέταρτα της κούπας καραμελωμένο γάλα είναι 200 γραμμάρια. Μέσα σε ένα σκεύος θα προσθέσουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το νησεστέ, το άρωμα βανίλιας, και αφού προσθέσαμε και τη φυτική μαργαρίνη, τώρα θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε την κρέμα μας σε μεσαία φωτιά μέχρι να δέσει. Θα ανακατέψουμε να διαλυθούν τα υλικά, η ζάχαρη και το νησεστέ. Θα δείτε όταν αρχίσει να κάνει μεγάλες φουσκάλες και θα έχει λιώσει σχεδόν η φυτική μαργαρίνη που έχουμε βάλει, η κρέμα μας θα είναι έτοιμη. Θα μεταφέρουμε την κρέμα μας σε ένα μπολ. Θα σκεπάσουμε με μία μεμβράνη, η οποία θα εφάπτεται στην κρέμα και θα πάρουμε ένα μπολ με παγωμένο νερό και παγάκια και θα βάλουμε την κρέμα μας μέσα. Θα την αφήσουμε στην άκρη να κρυώνει μέχρι να ολοκληρώσουμε το γλυκό και να τη χρειαστούμε. Θα πάρουμε τη σοκολάτα γάλακτος και το γάλα. Θα σκεπάσουμε το μπολ με μεμβράνη και θα βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων να λιώσει. Θα πάρουμε και το φανταστικό μας τσουρέκι. Δείτε πόσο υπέροχο τσουρέκι είναι. Πραγματικά αυτή τη συνταγή την έχω λατρέψει. Είναι τόσο μυρωδάτο, τόσο αφράτο, πραγματικά. Κοιτάξτε. Ας γυρίσουμε βέβαια στη συνταγή. Σε αυτό το γλυκό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσο τσουρέκι σας αρέσει εσάς να έχει. Δηλαδή, αν θέλετε περισσότερη κρέμα, θα βάλετε λιγότερο τσουρέκι. Ή το αντίθετο. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε 4-5 φέτες. Θα κόψουμε έτσι το τσουρέκι μας σε φέτες και ύστερα σε κυβάκια. Στο κανάλι μας μπορείτε να βρείτε και άλλες συνταγές που έχω ανεβάσει με τσουρέκι που έχει περισσέψει. Θα δείτε, έχουμε φτιάξει και ένα τσουρέκι τιραμισού και εκείνη είναι φοβερή συνταγή. Θα σας βάλω και το link κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε να δείτε και εκείνες τις συνταγές, αλλά και αυτή πραγματικά είναι ονειρεμένη. Σας το λέω να τη δοκιμάσετε και θα περιμένω τη γνώμη σας. Και η σοκολάτα μας είναι έτοιμη νομίζω. Θα πάρουμε ένα σκεύος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο σκεύος σας αρέσει, ακόμη και ατομικά μπολάκια. Θα βάλουμε στη βάση τσουρέκι, με λίγα κενά να έχει για να μπει η κρέμα. Δεν θέλουμε να το στρώσουμε όλο το πάτο του σκεύους, θα είναι κάπως έτσι. Θα πάρουμε κρέμα.
Θυμάστε που εδώ είχαμε το καραμελωμένο γάλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε έτσι μικρές γραμμούλες, ροζέτες, ό,τι σας αρέσει εσάς. Θα συνεχίσουμε με τσουρέκι. Είναι τόσο εύκολο. Πραγματικά σας το λέω και τόσο νόστιμο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ξέρετε, δεν έχουμε βρει ονομασία για το γλυκό μας. Πώς θα σας φαινόταν αν το λέγαμε προφιτερόλ? Πείτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει αυτή η ονομασία, αν θέλετε να το δώσουμε κάποιο άλλο όνομα. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα φτιάχνουμε τσουρέκι μόνο και μόνο για να φτιάξουμε αυτό το γλυκό. Πάρουμε και την υπέροχη σοκολάτα μας. Πείτε μου πραγματικά τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα γλυκό σαν αυτό? Θα γαρνίρουμε και με λίγη καραμέλα ακόμη. Πάμε να βάλουμε το γλυκό μας να παγώσει και επανερχόμαστε να το δοκιμάσουμε. Μα δείτε πόσο υπέροχο έχει γίνει. Κοιτάξτε. Την έχω αγαπήσει, την έχω λατρέψει. Εύχομαι να σας αρέσει. Θα περιμένω τη γνώμη σας, τα σχόλια, τις εντυπώσεις σας, πώς σας φάνηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν σας αρέσει, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να μου χαρίσετε ένα like. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε. Με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Σας φιλώ γλυκά και σας εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Να περνάτε υπέροχα.